τι έκανε. Γεμάτος αίματα στο πρόσωπο και στο σώμα, ο Ελληνοαυστραλός τουρίστας μαζί με τη σύζυγό του ζητά τη βοήθεια της αστυνομίας. Είναι λίγα λεπτά μετά την επίθεση που δέχτηκε, όπως καταγγέλει από ομάδα κουκουλοφόρων, γιατί μπήκε σε κατάστημα και ψώνισε. Περπατούσα με την οικογένεια μου και περάσανε κοντά μου και με χτυπήσανε με γροθιές, χωρίς καθόλου λόγο. Δεν τους είπα τίποτα, δεν τους ήξερα. Είναι τρομοκρατημένος. Δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που του συνέβη την τελευταία ημέρα των διακοπών του στη χώρα μας και μπροστά στα μάτια της μικρής του κόρης. Όταν σας πλησίασα, τι σας είπα? Τίποτα, μην ψωνίζετε. Τίποτα. Έξω. Τι είναι αυτό, δηλαδή με τα χέρια? Με τα χέρια μπορεί να χορέγανε κάτι σίδερα, δεν είδα καλά. Όπως είσαι, με αρπάξανε από πάνω. Μαζί του η γυναίκα του και το παιδί του, που είδαν ξαφνικά, όπως καταγγέλουν, μια ομάδα πολλών ατόμων να πέφτει πάνω στον άνδρα και να τον χτυπούν με τα χέρια στο πρόσωπο και στο σώμα. Σοκαρισμένη η γυναίκα ζητά βοήθεια από τους περαστικούς και κατευθύνεται στους αστυνομικούς. Το μικρό κορίτσι σε κατάσταση σοκ βάζει τα κλάματα. We're just walking like nothing happened. All of us, the four of us. And all of a sudden I turn around and they're bashing my husband. Like blood everywhere. His daughter is crying, fainting, passing out. I had to go and push them away as well. They didn't care. They pushed my mother, they pushed me, pushed the child. Really? What kind of animals? This is not happening. Like, this doesn't happen. Έφυγαν, όπως είπαν, από το μοναστηράκι για το Σύνταγμα, προκειμένου να γυρίσουν στο ξενοδοχείο που μένουν και να ετοιμάσουν τις βαλίτσες τους για να αναχωρήσουν αύριο για την Αυστραλία. Δεν θα ξανάρθουμε ποτέ στην Ελλάδα, μας λένε. Και όλα αυτά γιατί θέλαμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα και να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία, τονίζουν. Πήραμε ψώνια για θύμιο. Αλλά αυτή είναι, πώς το πω, αυτή είναι γαϊδουριά. Αυτά στην Αυστραλία δεν γίνονται. Στο λέω, εμείς έχουμε σύστημα εκεί. Συγγνώμη, αλλά έχουμε σύστημα εκεί. We're tourists. We're going back tomorrow to Australia. To come here, spend our money for your economy. And to get bashed. I'm not coming back again, that's for sure. I don't feel safe. It's bad. It's not good. Μέσα σε λίγα λεπτά, άνδρες του ΕΚΑΒ έφτασαν στο σημείο και του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Πώς θα βοηθήσει την οικονομία εδώ? Το πιο πολύ, εγώ βλέπω η Ελλάδα πάει καλύτερα άμα έχει τουρισμό. Χωρίς τουρισμό, πού θα πάτε?